Σα καλωσορίζουμε στη συνέντευξη τύπου που πραγματοποιείται με πρωτοβουλία Φοιτητικών Συλλόγων τη Αθήνα και με στόχο να ενημερωθεί η κοινή γνώμη για τι αλλαγέ που φέρνει προ ψήφιση η κυβέρνηση στην ανώτατη εκπαίδευση με το νέο νόμο πλαίσιο. Ένα νόμο που έχουν απορρίψει όλοι οι φορεί τη ακαδημαϊκή κοινότητα, οι σύλλογοι φοιτητών, πανεπιστημιακών δασκάλων, εργαζομένων, ακόμη και η πλειοψηφία των Βρυτανικών Αρχών. Ένα νόμο που χειροκροτεί μονάχο σύνδεσμο ελληνών βιομηχάνων, αφού μετατρέπει πλήρω τα πανεπιστήμια σε μια μεγάλη αγορά εκπαιδευτικών και ερευνητικών προϊόντων, σε ένα σούπερ μάρκετ πτυχίων και τίτλων σπουδών. Ένα νόμο που συνεχίζει το αντιεκπαιδευτικό έργο όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων και οξύνει προ... περισσότερο το πρόβλημα τη τριτοβάθμιας εκπαίδευση. Με τον περαιτέρω κατακαιρματισμό των πτυχίων μα, την πλήρη αποσύνδεση πτυχίου επαγγέλματο, την ακόμη μεγαλύτερη εμπορευματοποίηση τη φοιτητική μέρημνα και την απελευθέρωση των διδάκτων στα μεταπτυχιακά, δίδακτρα που στο πάντιο έχουμε αποτρέψει την επιβολή του όλα αυτά τα χρόνια, το νέο επιχειρηματικό μοντέλο διοίκηση των ΑΕΕ με τα Συμβούλια Διοίκηση, του διορισμένου πριτάνη και μάνατζερ και φυσικά με την υπονόμευση των φοιτητικών συλλόγων μέσω των Συμβουλίων Φοιτητών σε ρόλο χειροκροτητή τη πολιτική των κυβερνήσεων και του Πανεπιστημίου ΑΕΕ. Μπορεί η κυβέρνηση να απέκλεισε τη φωνή των φοιτητών από τη συζήτηση στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων τη Βουλή μπορεί να παρουσιάζει στιμένε δημοσκοπήσεις για να μα πείσει ότι η κοινή γνώμη επικροτεί την πολιτική αυτή, με ερωτήσει του τύπου Θέλετε κέντρα ψυχολογική στήριξη για φοιτητέ και πανεπιστημιακού. Ενημερώνουμε βέβαια την κυρία Υπουργό πω στο πάντιο υπάρχει μόλι ένα ψυχολόγο για 10.000 φοιτητέ. Μπορεί να επέλεξε να φέρει το νομοσχέδιο προ ψήφιση μέσα στο κατακαλόκαιρο με τι σχολέ μα κλειστέ, αντιγράφοντα την τακτική των πρώην Υπουργών Γαβρόγλου του ΣΥΡΙΖΑ και Διαμαντοπούλου του ΠΑΣΟΚ, δεν μπορεί όμω να μα μιμώσει, με τη σημερινή συνέντευξη τύπου, με την κοινή ανακοίνωση που υπογράφουν ήδη περισσότεροι από 73 φοιτητικοί σύλλογοι πανελλαδικά, με το μεγάλο συλλαλητήριο φοιτητών εργαζομένων καθηγητών την 5η-14η ιουλιου στι 7 στα Προπήλαια, θα πάρουν απάντηση.